δεκάδες διαφορετικά ηλεκτρικά ψαλίδια στην αγορά. Ποιο είναι όμως το καταλληλότερο για σένα? Πριν όμως συνεχίσουμε με αυτό το βίντεο, θέλω να κάνετε like στο βίντεο, εγγραφήστε το κανάλι και να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media. Μπορείτε να μας βρείτε σε Facebook, Instagram αλλά και TikTok. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε το website του The Greek Vineyard στο www.thegreekvineyard.com. Ένα από τα ερωτήματα που με κάνατε πάρα πολλοί θεατές του The Greek Vineyard είναι για τα ηλεκτρικά ψαλίδια. Και ισχύει πλέον ότι τα ηλεκτρικά ψαλίδια άρχισαν να καταλαμβάνουν την αγορά και να κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος σε σύγκριση με τα ψαλίδια αέρος τα οποία υπήρχαν παλαιότερα. Φυσικά, για όσους δεν γνωρίζουν, τα ψαλίδια αέρος είναι αυτά που χρησιμοποιούν συμπιεσμένο αέρα, ο οποίος παράγεται από ένα κομπρεσέρ και ο αέρας είναι αποθηκευμένος σε ένα αεροφυλάκιο, το οποίο μπορεί να είναι ένα πολύ, πολύ μικρό, από 100 λίτρα για παράδειγμα, μέχρι και ενός τόνου. Τα οποία φυσικά είναι σειρώμενα και αυτά τα σέρνει ή ένα αγροτικό αυτοκίνητο ή τρακτέρ. Και φυσικά, όλα τα ψαλίδια που κουμπώνουν πάνω σε αυτό το βιτίο χρειάζονται και το λάστιχο για να μεταφέρει τον αέρα. Συνεπώς, αμέσως τα ψαλίδια αέρος έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα. Και αυτό φυσικά είναι το μειονέκτημα της μεταφοράς, της μετακίνησης αυτής της μονάδας που παράγει τον αέρα και όλα αυτά τα λάστιχα πρέπει να απλώνουμε και να μαζεύουμε συνεχώς. Σκεφτείτε πόσο πιο δύσκολο γίνεται το κλάδεμα όταν πλησιάζει βροχή και πρέπει γρήγορα να μαζέψουμε για να φύγουμε. Αυτό το μεγάλο μειονέκτημα τα ηλεκτρικά ψαλίδια το κάνουν πλεονέκτημα, καθώς στο ηλεκτρικό ψαλίδι το μόνο που χρειάζεται είναι μία μπαταρία, η οποία μπορεί να είναι κουμπωμένη πάνω στο ψαλίδι ή να βρίσκεται σε μία τσάντα, σε ένα γυλαίκο όπως φοράω αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται τώρα με την αγορά? Τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια η αγορά έχει κατακλειστεί από ηλεκτρικά ψαλίδια. Ψαλίδια τα οποία έχουν μπαταρία πλάτης όπως αυτό που φοράω αυτή τη στιγμή, καθώς και ψαλίδια που έχουν την μπαταρία πάνω τους όπως είναι τα ηλεκτρικά εργαλεία, όπως είναι για παράδειγμα τα τρυπάνια ή οι βιδολόγοι. Και εδώ κάπου έρχονται δεκάδες ερωτήματα τα οποία μου στέλνετε. Γιώργο, αξίζει αυτό το εργαλείο? Το έχεις πάρει, το έχεις δουλέψει κτλ. Φυσικά δεν μπορώ να έχω άποψη για το κάθε εργαλείο που υπάρχει στην αγορά, γιατί πλέον υπάρχουν δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες ηλεκτρικά εργαλεία για το αμπέλι. Είτε αυτά λέγονται ψαλίδια κλαδευτικά, είτε αυτά λέγονται δετικά, γιατί υπάρχουν και δετικά πλέον μηχανήματα για το αμπέλι. Πάμε λίγο να κάνουμε ένα σύντομο οδηγό αγοράς για το τι πρέπει να προσέξει ένας αμπελουργός, είτε είναι ερασιτέχνης είτε είναι επαγγελματίας, πριν αγοράσει ένα ηλεκτρικό ψαλίδι ή ένα ηλεκτρικό δυτικό. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μπείτε στον θαυμαστό κόσμο της αμπελουργίας. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξετε είναι το θέμα τιμής. Και εδώ είναι που υπάρχει το μεγάλο τυράκι που μπορεί να σας πιάσει μια φάκα. Ισχύει ότι υπάρχουν τιμές που μπορεί να ξεκινάνε για ένα ηλεκτρικό ψαλίδι από 100 ευρώ και να φτάνουν μέχρι και 2.000 ευρώ. Και έρχεται ένα μεγάλο ερώτημα. Αξίζει, ρε Γιώργο, 2.000 για ένα ηλεκτρικό ψαλίδι? Πάμε λίγο να μιλήσουμε για το θέμα ποιότητας. Ισχύει στην αγορά ότι ό,τι πληρώνεις παίρνεις και μην αυταπατάστε. Φυσικά υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος που μπορεί να είναι marketing ή και να εκμεταλλεύεται ουσιαστικά μια εταιρεία την μάρκα, την μπράντα την οποία έχει. Παρ' όλα αυτά, κακά τα ψέματα, όταν η τιμή ενός προϊόντος μειώνεται πάρα πολύ, τότε αρχίζει και το θέμα της ποιότητας γίνεται επικίνδυνο. Έτσι, αν δείτε μια σούπερ διελαστική τιμή, η οποία λέει ηλεκτρικό κλαδευτήρι με 4 μπαταρίες, με 7.000 mAh κάθε μπαταρία, μόνο με 99 ευρώ, κάποιο λάκκο έχει φάβα. Και αυτός ο λάκκος λέγεται ποιότητα κατασκευής. Σε ψαλίδια τα οποία είναι ακριβά, δηλαδή ψαλίδια τα οποία φτάνουν 8-9 εκατοστάρικα ή μέχρι και 2.000, που είναι καλές μάρκες όπως αυτή που φοράω πάνω μου εγώ αυτή τη στιγμή, που είναι μια γαλλική δημοφιλής μάρκα, η ποιότητα κατασκευής είναι εγγυημένη. Κακά τα ψέματα, το ό,τι πληρώνεις παίρνεις θα το καταλάβεις από τη στιγμή που θα πιάσεις το ψαλίδι στα χέρια σου. Συνεπώς, με βάση την ποιότητα, αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι για ποιο λόγο χρειαζόμαστε αυτό το ψαλίδι. Εάν είμαστε επαγγελματίες και μιλάμε για δεκάδες στρέμματα, τότε αυτά τα ψαλίδια είναι απαγορευμένα. Δεν πρέπει να αναλωθείτε στο να αγοράσετε τέτοια ψαλίδια τα οποία έχουν
πολύ χαμηλή ποιότητα κατασκευής. Και θα έλεγα ότι αυτά τα ψαλίδια κυρίως απευθύνονται στους ερασιτέχνες που μπορεί να έχουν έναν κήπο ή να έχουν ένα πολύ μικρό αμπέλτο, πολύ ένα-δύο στρέμματα. Από εκεί και πέρα, για επαγγελματίες θα καταλάβετε πολύ σύντομα και πολύ πικρά ότι αυτή η επένδυση δεν ήταν σωστή. Και θα πούν πολύ τώρα, ρε Γιώργο, όλα στην Κίνα φτιάχνονται. Μπορεί να ισχύει ότι όλα φτιάχνονται πλέον στην Κίνα. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και η Κίνα έχει κάποια ποιοτικά στάνταρ. Ακόμα και το ίδιο εργοστάσιο μπορεί να παράγει 20 διαφορετικούς τύπους ψαλιδιού σύμφωνα με τις ανάγκες και με τις προδιαγραφές που δίνει ο κάθε σχεδιαστής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα ψαλίδι που κάνει 100 ευρώ δεν μπορεί να συγκριθεί σε ποιότητα με ένα ψαλίδι που κάνει 1500 ευρώ. Το ίδιο ισχύει για όλα τα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά. Τι πρέπει να προσέξουμε πέρα από την ποιότητα κατασκευής που προφανώς την καταλαβαίνουμε. Ένα δεύτερο και πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να προσέξει ένας υποψήφιος αγοραστής για ηλεκτρικά ψαλίδια ή ηλεκτρικά δυτικά είναι το ποιος θα εμπορεύεται και αν υπάρχει πραγματικά αντιπροσωπεία σέρβις στην Ελλάδα. Πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτά τα εργαλεία δουλεύουν, ειδικά στους επαγγελματίες, πολύ και δουλεύουν σε ένα πολύ στενό περιθώριο χρονικό. Δουλεύουν πάνω σε αυτή την εποχή που είναι η εποχή του κλαδέματος. Και αν μας χαλάσει ένα ψαλίδι και δεν υπάρχει σέρβις ή πρέπει να το στείλουν στο εξωτερικό για να το φτιάξουν, είναι σαν να μην έχουμε ψαλίδι εκείνη τη στιγμή. Χάνουμε ουσιαστικά ένα εργαλείο το οποίο είναι απαραίτητο για τη δουλειά μας. Και μέχρι να φτιαχτεί και να γυρίσει, το κλάδεμα θα έχει τελειώσει και θα αναγκαστείτε να πάτε να βρείτε μια άλλη λύση και αυτή θα είναι να αγοράσετε ή να δανειστείτε ένα άλλο ψαλίδι. Προσέξτε να υπάρχει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα και να σας γνωστοποιήσει τουλάχιστον αυτό που σας πουλάει το ψαλίδι, αν υπάρχουν ανταλλακτικά και πόσο αξιόπιστο είναι αυτό το ψαλίδι. Και φυσικά πόσο αξιόπιστο είναι και το σέρβις, έτσι. Αν ουσιαστικά το στείλετε και το πάρετε πίσω σε ένα φυσιολογικό χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι από 3 έως 7 ημέρες. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να προσέξετε, γιατί υπάρχει μια τεράστια μυθολογία πάνω στις μπαταρίες, είναι και η χωρητικότητα της μπαταρίας. Επειδή οι Κινέζοι το έχουν αυτό το πρόβλημα και σου βγάζουν κάποιους τίτλους και σου λένε ότι αυτή η μπαταρία έχει 20.000 mAh χωρητικότητα, αυτά ξεχάστε τα. Μια καλή μπαταρία, μόνο η μπαταρία για παράδειγμα 4 mAh, θα κάνει από 80% ευρώ. Δεν μπορεί ένα ψαλίδι που σας το πουλάει τόσο να έχει και 3 μπαταρίες και να σας δηλώνει ότι είναι από 4 mAh κάθε μία. Είναι σίγουρα μαρκετινίστικη απάτη. Να ξέρετε ότι αυτές οι μπαταρίες θα έχουν το λιγότερο, το 1/4 αυτής της χωρητικότητας και το πιο πιθανό να μην σας φτάσουν ούτε για μια ημέρα. Και αυτό φυσικά εξαρτάται από το αμπέλι σας, την ηλικία, από την ποικιλία, διότι άλλη σκληρότητα ξύλου έχει κάθε ποικιλία και από πολλούς άλλους παράγοντες. Όσο πιο σκληρό είναι το ξύλο, όσο πιο μεγάλο είναι το αμπέλι και όσο πιο μεγάλες τομές κάνετε, η διάρκεια της μπαταρίας αλλάζει πάρα πολύ. Και επίσης εδώ θα πείτε πάλι με δυσπιστία, Γιώργο, ισχύει ότι τα καλά εργαλεία έχουν τόσο μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας? Ισχύει. Ένα καλό κλαδευτήρι σαν και αυτό που φοράω εγώ, της τάξης των 1.500 ευρώ, η μπαταρία του θα διαρκήσει σχεδόν 2-8 ώρα. Έχει μεγάλη διαφορά από ένα κινέζικο φθηνό εργαλείο. Ένα ακόμα πράγμα που πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ και θα σας το δείξω αμέσως είναι και το μέγεθος ανοίγματος της λάμας, όπως επίσης και τα βατ του μοτέρ. Πάμε λίγο να σας δείξω. Αυτό λοιπόν είναι ένα γνωστό κλαδευτήρι, το οποίο είναι με καλώδιο και υπάρχει μπαταρία πλάτη. Το έχω ξαναδείξει, είναι της Pelenc, θα το πούμε τώρα. Θα το ανοίξω να το δείτε. Είναι το συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο είναι αμπελουργικό και όπως βλέπετε έχει ένα άνοιγμα λάμας 35 χιλιοστά. Είναι ένα καθαρά αμπελουργικό κλαδευτήρι που σημαίνει αυτό ότι δεν θα μπορέσει εύκολα να κλαδέψετε και δέντρα. Εάν έχετε δέντρα θα πρέπει να επιλέξετε το δεδροκομικό μοντέλο το οποίο έχει συν 10 χιλιοστά άνοιγμα λάμας που σημαίνει ότι η λάμα ανοίγει πιο πολύ, άρα μπορούμε να πιάσουμε μεγαλύτερες διατομές ξύλα και να τα κόψουμε. Το ίδιο ισχύει και με το μοτέρ του. Έτσι. Το συγκεκριμένο έχει ένα μοτέρ το οποίο είναι 180 βατ, ενώ το μοντέλο το δεδροκομικό του έχει 250 βατ μοτέρ, που σημαίνει ότι έχει και πιο πολύ δύναμη για να κόψει. Επίσης, όταν αγοράζουμε ένα εργαλείο το οποίο είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών, καταλαβαίνετε ότι έχουμε και πιο πολλές επιλογές. Βλέπετε εδώ πέρα ότι όσο πατάμε τη σκανδάλη, τόσο κλείνει και η λάμα. Υπάρχει φωτοκύτταρο εσωτερικά της σκανδάλης, που σημαίνει ότι αν αφήσω το δάχτυλό μου, ανοίγει η μισή λάμα, για να μπορώ να δουλεύω πιο γρήγορα. Ενώ άμα πάρω το δάχτυλό μου, η λάμα ανοίγει τέρμα. Είναι όλα αυτά τα έξτρα που πληρώνουμε όταν αγοράζουμε ένα ακριβότερο και καλύτερο εργαλείο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δείτε την διατομή του ανοίγματος της λάμας, όπως επίσης και την ισχύ του μοτέρ. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό σας ψαλίδι και σε δέντρα, να ξέρετε ότι τα δέντρα απαιτούν πιο πολύ μεγάλη δύναμη, πιο πολύ ενέργεια για να κλαδευτούν από τα αμπέλια. Τα αμπέλια έχουν πολύ πιο μικρές διατομές κλιματίδες και επίσης καταλαβαίνετε ότι είναι και πιο μαλακό το ξύλο από ένα δέντρο. Επίσης, αυτά τα εργαλεία, όπως είπαμε, η μπαταρία κρατάει πιο πολύ και ένα άλλο σημαντικό είναι ότι αυτά τα εργαλεία έχουν και πιο σταθερή τάση ακόμα και όταν η μπαταρία τους πέφτει. Θα παρατηρήσετε σε κάποια κλαδευτήρια τα οποία είναι η μπαταρία πάνω σε αυτά ότι όταν αρχίζει και τελειώνει η μπαταρία, αλλάζει και η συμπεριφορά του ψαλιδιού. Το ψαλίδι ουσιαστικά δεν έχει, όπως λέμε, αυτό το τζαμπουκά για να κόψει ξύλα, αρχίζει και ζορίζεται. Ενώ αυτά εδώ πέρα διαθέτουν σταθεροποιητές τάσεις και θα αποδώσουν
την κατάλληλη δύναμη και σταθερή δύναμη ακόμα και όταν η μπαταρία τελειώσει. Και όταν η μπαταρία πέσει από ένα επίπεδο και κάτω, επειδή είναι μπαταρία ιόντων λιθίου, θα σταματήσει να δουλεύει τελείως και θα χτυπάει ότι πρέπει να φορτιστεί. Ένα άλλο σημαντικό πράγμα που πρέπει να προσέξετε σε ηλεκτρικά ψαλίδια αλλά και δυτικά είναι και το θέμα του βάρους. Υπάρχει η τάση από πάρα πολλούς συνεργάτες αμπελουργούς μου να παίρνουν ψαλίδια τα οποία έχουν την μπαταρία πάνω στο ψαλίδι, το οποίο θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος. Οι περισσότεροι μου λένε ότι η μπαταρία στην πλάτη είναι πιο δύσκολη. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολη και κλαδεύω πολύ. Η μπαταρία στο χέρι κάνει πάρα πολύ πιο δύσκολο το κλάδεμα, διότι το βάρος μην το βλέπετε όταν θα πιάσετε το ψαλίδι. Οποιοδήποτε ψαλίδι και αν πιάσετε, ακόμα και ένα αεροψάλιδο που είναι βαριά, στην αρχή θα πείτε εντάξει, μωρέ, δεν ζυγίζει. Να κοιτάτε ότι αυτό το εργαλείο θα είναι στο χέρι σας ώρες. Και όταν ένα εργαλείο είναι ώρες, ακόμα και τα 50 γραμμάρια παίζουν σημαντικό ρόλο. Μπορώ να πω με σιγουριά και από την εμπειρία μου ότι το συγκεκριμένο που είναι αμπελουργικό ψαλίδι και είναι 690 γραμμάρια έχει τεράστια διαφορά στο χέρι όσο περνάει η ώρα από την δεδροκομική του έκδοση που είναι 830 γραμμάρια. Και αυτή η διαφορά στον καρπό φαίνεται. Συνεπώς, προσέξτε πάρα πολύ και το βάρος. Και σε αυτά τα ψαλίδια που έχουν την μπαταρία πάνω στο ψαλίδι και όχι στην πλάτη, εάν πάρετε μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας για να μπορούν να σας βγάζουν ώρες, όσο πιο μεγάλη χωρητικότητα, τόσο πιο βαριά η μπαταρία. Και σκεφτείτε ότι αυτά τα ψαλίδια, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή στην εικόνα σας, εάν η μπαταρία είναι μεγάλη, είναι ουσιαστικά μεγάλη στο κάτω μέρος και δημιουργεί ένα κακό κέντρο βάρους στο χέρι σας. Και σας κουράζει πάρα πολύ τον καρπό. Καλύτερη επιλογή είναι να μην ανέβετε πάνω από 4 μπερ μπαταρίες σε αυτού του τύπου ψαλίδια, αλλά να πάρετε περισσότερες μπαταρίες και να τις αλλάζετε. Διότι εάν πάρετε 8 μπαταρία για παράδειγμα, 8 αμπέρ, αυτή θα είναι πολύ βαριά και θα σας ζορίσει πάρα πολύ στο χέρι. Ένα άλλο μειονέκτημα που έχουν αυτά τα ψαλίδια είναι ότι είναι και ευαίσθητα εργαλεία. Εάν πρόκειται να τα δώσουμε σε εργάτες οι οποίοι είναι αδιάφοροι, αυτοί μπορούν να πάρουν και να τα χτυπάνε κάτω και να δημιουργήσουν σοβαρές ζημιές. Και οι ζημιές σε τέτοια ακριβά εργαλεία κοστίζουν. Δεν είναι το ίδιο ανθεκτικά όπως είναι τα αεροψάλιδα, τα οποία μπορεί να τα πετάς κάτω, να αλλάζεις 2-3 λατρεία και να φτιάχνονται εύκολα. Τα συγκεκριμένα έχουν ηλεκτρονικά, εάν βραχούν επηρεάζονται, αν πιάσουν χώμα επηρεάζονται, οπότε πρέπει αυτός που τα χρησιμοποιεί να τα σέβεται. Το ίδιο πάνω κάτω ισχύει και με τα ηλεκτρικά δυτικά, τα οποία έβγαλε πρώτα αυτή η εταιρεία που σας έδειξα ένα ηλεκτρικό δυτικό το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, και από εκεί και πέρα άρχισαν να βγάζουν όλες οι άλλες εταιρείες τέτοια αντίγραφα κλόνους, τα οποία μπορεί να είναι μέχρι και στο 1 δέκατο της τιμής τους. Φανταστείτε τι έκπτωση έχει γίνει στην κατασκευή για να μπορέσει να αγγίξει αυτή την τιμή. Συνεπώς, θα έλεγα προσέξτε καλά αν είστε επαγγελματίες, αν επιλέξετε κινέζικα κλαδευτήρια, υπάρχουν αρκετές εταιρείες πλέον που και σέρβις έχουν και αντιπρόσωπο έχουν και επίσης είναι περίπου στη μισή αξία από αυτά τα καλά εργαλεία, διατηρώντας ουσιαστικά μια καλή, μια αποδεκτή ποιότητα. Μην πάτε πάρα πολύ χαμηλά, διότι εκεί ισχύει ότι η φθήνια τρώει τον παρά. Και κάτι ακόμα πριν κλείσω αυτό το σύντομο vlog. Παρατηρώ ότι πάρα πολλοί που ήταν κολλημένοι στο αεροψάλιδο λέγανε ότι δεν αξίζουν τα ηλεκτρικά ψαλίδια διότι έχουν πολύ μεγάλο κόστος και ισχύει. Το ηλεκτρικό ψαλίδι έχει μεγάλο κόστος, ειδικά αν μιλάμε για επαγγελματίες που πρέπει να πάρουν τέτοια ψαλίδια. Σκεφτείτε ότι για να αντικαταστήσουν 5 ψαλίδια αέρος με ηλεκτρικά πρέπει να δώσουν ουσιαστικά μια μικρή περιουσία. Μπορεί να φτάσουν και τα 8 και τα 9 χιλιάρικα για να πάρουν καλής ποιότητας εργαλεία. Και είναι ένα μεγάλο κόστος, είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, κερδίζουν την αγορά πλέον λόγω της ταχύτητας. Σκεφτείτε ότι ακόμα και αν έχουμε 3 ώρες να δουλέψουμε ελεύθερες, με αυτό το ψαλίδι που το έχουμε μέσα στο αυτοκίνητό μας, ερχόμαστε, το φοράμε, μπαίνουμε, κλαδεύουμε και φεύγουμε καθαροί. Δεν έχουμε ούτε να απλώσουμε λάστιχα, ούτε να πάρουμε τραχτέρ, ούτε να φέρουμε βιτία, ούτε να βάλουμε μπροστά μηχανές να γεμίσουν αέρα. Πατάμε το on και κλαδεύουμε. Και φυσικά η δική μου συμβουλή είναι σε εσάς που είστε επαγγελματίες να πάτε σε αυτή τη λύση, δεν το συζητώ. Και επίσης να προσέξετε πάρα πολύ όλα αυτά που είπα στο επεισόδιο. Ποιότητα, αντιπροσωπεία, ανταλλακτικά, για να μπορέσετε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αυτά λοιπόν από το σύντομο vlog το οποίο κάναμε για τα ηλεκτρικά εργαλεία. Οι ερωτήσεις σας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Έχουμε περάσει ήδη τους 18.000 συνδρομητές στο YouTube με ένα δυναμικό κοινό μοναδικών θεατών το τελευταίο τρίμηνο, 59.000 μοναδικοί θεατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Ό,τι σχόλιο έχετε, το γράφετε στο βίντεο αυτό ή μου το στέλνετε με μήνυμα στο Facebook και στο Instagram ή με ένα email στο thegreekvineyard@yahoo.com. Μπορεί να καθυστερώ λίγο να απαντήσω σε κάποιους, αλλά να ξέρετε ότι απαντάω σε όλους σας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, like, εγγραφή, follow σε όλα τα social media και τα λέμε. Να είστε όλοι καλά και καλό κλάδεμα.